Βρίσκομαι εδώ μπροστά και μιλάω σε κάποιους ανθρώπους, γνωστούς, φίλους. Είπαμε, δεν είμαι πολιτικός. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι πολιτική χωρίς πολιτικούς. Ίσως οι πολιτικοί δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό που θα θέλαμε όλοι να κάνουν. Ίσως κάποιοι άλλοι άνθρωποι να μπορούν να έρθουν και να κάνουν αυτό που δεν κάνανε οι πολιτικοί. Είχα γράψει ένα λόγο εδώ, δεν θα τον διαβάσω. Απλώς θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ευρεκριμένη ατζέντα πίσω από ό,τι κάνουμε. Με όσους ανθρώπους έχω μιλήσει από τη Δημιουργία ξανά, όλοι είπαν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε επιτέλους για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας. Λέμε ότι πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι. Ναι, πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι. Πρέπει να μπουν άνθρωποι που ενδεχομένως έχουν όχι απαραίτητα νέοι στην ηλικία, αλλά είναι νέοι στο πνεύμα. Άνθρωποι που θα μπορούσαν να φέρουν ένα καινούριο πολιτικό πολιτισμό. Πιστεύουμε ότι αν είσαι ένας επιτυχημένος επαγγελματίας στον προσωπικό σου χώρο, θα μπορείς να γίνεις επιτυχημένος άνθρωπος και επαγγελματίας και στον πολιτικό χώρο. Τι λέμε ότι είμαστε και τι παλεύουμε. Παλεύουμε για ανάπτυξη, για αξιοκρατία, για δικαιοσύνη, για ασφάλεια. Πιστεύουμε στη δημιουργία ξανά. Είμαστε πρωτάριδες. Θέλουμε να κάνουμε κάτι. Θέλουμε σε τελευταία ανάλυση οι παραγωγικές δυνάμεις της Ελλάδας που υπάρχουν να μπορέσουν να κινητοποιηθούν. Ενδεχομένως ακόμα και εμείς που είμαστε λίγο πιο μακριά από την πατρίδα, που βλέπουμε κάποια πράγματα με διαφορετικό μάτι, αν τυχόν μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Και ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με κάποιες δυνάμεις. Όλοι μας θέλουμε να κάνουμε πράγματα, δεν ξέρω πώς να τα κάνουμε. Ίσως αυτό το καινούργιο πολιτικό κίνημα, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε, όλα ξεκίνησαν από μια επιστολή που αποφάσισε να γράψει ο Θάνος Τζίμερος κάποια στιγμή στη Μέρκελ, να της πει ότι κοίταξε, δεν είναι όλοι Έλληνες έτσι, υπάρχουν και Έλληνες που δουλεύουν, Έλληνες παραγωγής, Έλληνες που πραγματικά φτιάχνουν πράγματα. Πιστεύω ότι αυτό θέλουμε και εμείς να πούμε και να περάσουμε.